Καλημέρα, καλημέρα, Μάγκης. Εδώ από το φτωχικό μου. Αρχικά να σας πω ότι ναι, δεν σας έχω δείξει καθόλου το σπίτι μου. Το ξέρω, το φτιάχνω κομμάτι-κομμάτι. Του βάζω τις προσωπικές μου πινελιές. Όταν είναι έτοιμο, θα σας το δείξω. Μην μου αγχώνεστε. Σήμερα αρχικά έχω γενέθλια. Τώρα που βλέπετε 26 Νοεμβρίου, έχω γενέθλια. Κλείνω τα 23. Editor, βάλε εδώ μια τούρτα να ψήξουμε κεράκια. Αυτό, χρόνια μου πολλά. Επίσης, σήμερα είναι και Black Friday. Έχουμε και Χριστούγεννα εδώ, χριστουγεννιάτικο κλίμα. Και Χριστούγεννα και Black Friday και γενέθλια. Τι άλλο θέλουμε, όλα τα. Το βίντεο σήμερα, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θα είναι αφιερωμένο στα Thrift Stores. Γυρνώ αυτό το βίντεο μία εβδομάδα πριν το Black Friday. Έχουν ήδη αρχίσει αρκετά μεγάλες εκτόσεις, δηλαδή πολλά πολυκαταστήματα. Έχουν βάλει ήδη 20% έως 70% και αυτά, καταλαβαίνετε. Και έχουν περάσει μόλις 2 χρόνια από όταν έκανα το βίντεο με τα Thrift Stores. Ένα βίντεο που τότε, πριν 2 χρόνια, είχε κάνει 130K, όπου για τότε ήταν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και πιστεύω ότι σας αρέσει πολύ. Λέω, ειδικά τώρα που έχει και εκτόσεις, είναι που είναι οικονομικά τα Thrift Stores. Αν πάμε και σε εκτόσεις, boom, θα βρούμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Αυτό το οποίο όμως θα κάνουμε, το οποίο θα διαφέρει από το προηγούμενο βίντεο, είναι ότι έχω ανακαλύψει πόγια Thrift Stores. Βρώμικα θρύψη. Σε κακά σοκάκια της Αθήνας. Θα πάμε και εκεί λοιπόν σήμερα. Και γενικά θα πάμε Κερμού να κάνουμε γενικά μια βόλτα να δούμε τι παίζει από εκτόσεις. Πάμε να ντυθούμε. Γενικά ξέρω ότι δεν σας έχω δείξει καθόλου το σπίτι μου και μου το ζητάτε. Κάτσε, έρθει mail, μπορεί να είναι business. Λοιπόν, απλά το σπίτι μου το φτιάχνω. Δηλαδή, όπως είδατε, έχει αλλάξει ο τείχος, έχουν μπει τα ράφια. Λίγο υπομονή, θα γίνουν όλα. Λοιπόν, εδώ είναι η ντουλάπα Β. Δηλαδή, εδώ έχω ρούχα τα οποία δεν τα έχω στο σαλόνι. Όχι ότι είναι χειρότερα ή καλύτερα, απλά τα έχω εδώ. Δηλαδή, έχω, ξέρετε, γυαλιά. Έχω εδώ τα clear γυαλιά από το Μιλάνο. Έχω εδώ καπέλα, τρομερό καπέλα αυτό. Θα να έχει τα γάντια μου τα personal. Και τα καλά μου παντελόνια. Τα παντελόνια τα βάζω πάντα εδώ, δεν τα έχω έξω. Τέλος πάντων, ρε φίλε, εγώ σας φέρα εδώ επειδή θα κάνω ένα outfit. Κέντρο θα πάμε. Θα παίξω κάτι safe. Το εδώ το set από Humble πάνω κάτω. Με ένα ωραίο sneaker. Ελάτε να σας δείξω λίγο ένα sneaker το οποίο έχω πάρει. Τα Black Air Forces, τα Supremes. Τα οποία γαμάνε γενικά. Απλά όσο ψώνια στο thrift store, μην κάνουμε το σοβαρή το vibe. Πάμε στο ταχυδρομείο να στείλουμε εδώ τα τεσσάρια. Τα οποία τα πούλησα. Όλα με αποδείξεις, ρε φίλε. Πάντα Cloud Black, let's go. Ναι, πούλησα το used pair μου επειδή ήθελα να πάρω άλλα sneakers και πάντα όταν, ας πούμε, θέλω να αγοράσω κάτι, πουλάω κάτι άλλο για να βάλω τη διαφορά. Ωραία, αυτά τώρα κλείνω και τα λέμε ντυμένος. Οπ, σας κοροϊδέψα. Δεν έβαλα το preset. Πήγα να ντυθώ με το outfit πριν και σκέφτηκα ότι αυτό το outfit το είχα βάλει στο Car Project επεισόδιο 4. Ζωή ενός YouTuber, οπότε έβαλα τα μαύρα Air Force. Εντάξει, νομίζω ότι γαμάει αυτό το outfit. Black Air Force με το jean, replay το είχα πάρει από το Μιλάνο. Ήταν λίγο ακριβούτσικο, έκανε 100 ευρώ. Φοράω το Humble, το fleece. Λοιπόν, τώρα που είπαμε Humble, να σας πω για τις Black Friday εκπτώσεις της Humble. Είναι Black Friday, ωραία. Η Humble έχει εκπτώσεις αυτή τη στιγμή στο site της, το οποίο θα το βρείτε σε link στην περιγραφή. Έως και 40%. Οι εκτόσεις οι οποίες θα σας πω ισχύουν για 26, 27 και 28. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Συγκεκριμένα οι μεγάλες εκτόσεις είναι στο προηγούμενο season. Το Forgive My Sins t-shirt, αυτό εδώ, τα 24 ευρώ. Poster της στα 20 ευρώ. Όλα τα logo της Humble, δηλαδή τα μονόχρωμα με το logo μπροστά στα 18 ευρώ. Επίσης το Petrol t-shirt με το set από κάτω έχει στα 24 ευρώ το πάνω και το κάτω. Και τα Stripe shorts επίσης είναι στα 20 κάτι ευρώ, οπότε αξίζει full. Όσον αφορά τώρα το φετινό season, και αυτό έχει έκπτωση προφανώς, απλά δεν έχει τόσο μεγάλο όσο το προηγούμενο. Και μου το λένε αυτό τα παιδιά και λέω, αράχτε, αράχτε. Δεν θα βάλουμε τώρα κάτι λίγο σως, κάτι λίγο πιο έξτρα. Οπότε τους το είπα εγώ για να δείτε, επειδή μου λέτε, στείλε κανένα κωδικό Humble, στείλε κανένα κωδικό Humble. Για όλους τους κωδικούς από την καινούρια τη φετινή σεζόν, δηλαδή τα tie-dye hoodies, το εδώ το αγαπημένο μου. Το γκρι το set, το μαύρο το ίδιο το set, εδώ το logo. Για όλα αυτά λοιπόν, με τον κωδικό Κάβαλος 5 έχετε συν 5 ευρώ έκπτωση στην ίδια έκπτωση της Black Friday. Τι άλλο θέλετε, ρε μαγιά. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, όλο το προηγούμενο season έχει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις από μόνο του. Για το φετινό season, όπως είναι αυτό που φοράω και αυτά που σας έδειξα, έχει λιγότερη έκπτωση, αλλά με τον κωδικό Κάβαλος 5 έχετε ακόμα 5 ευρώ έκπτωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να βρούμε τα πιο βρώμικα thrift stores και να βγάλουμε κασέρι, λέγω. Λοιπόν, να πάμε στο κέντρο, ωραία. Όταν μένεις όμως νότια προάστια, δεν είναι πολύ εύκολο να πας στο κέντρο. Και για
για να μην πάω και πάθω PTSD από την κίνηση, πάμε σε ένα κοντινό μετρό να αφήσουμε το αμάξι και να πάμε με το μετρό στις δουλειές. Μαλάκα, μια φορά είπα να πάρω μετρό, απεργία. Έτσι είναι, ζώντας να. Δεν θέλω να πετύχω τώρα. Παρόλο που ήταν κλειστά τα μετρό και όλα αυτά, καταφέραμε χωρίς κίνηση να πούμε. Πάμε ποδαράτο όλο το κέντρο, όλες τις βρωμιές, να δούμε τι θα βρούμε. Άιτε, πάμε να μπούμε στο πρώτο. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να φιλμάρω, λογικά δεν επιτρέπεται. Εμείς θα το κάνουμε διακριτικά. Αυτό δεν είναι καν thrift stop, είναι πιο πολύ vintage store, δηλαδή έχει επιλεγμένα και λίγο πιο ακριβά. Αλλά σήμερα όλα θα τα έχει ο Μπαξές. Ωραίο αυτό, ε. Σαν κανονική γιακέτα είναι. Pixel. Λοιπόν, πρώτο κοπ. Δεν μας άφησε γενικά να βλογκάρουμε, ήμασταν λίγο διακριτικοί και πάλι μας κατάλαβε. Anyway, πήρε ένα πράγμα, δεν ήταν τόσο thrift shop. Ήταν πιο πολύ, είχε επιλεγμένα πράγματα, λίγο πιο ακριβά. Θα σας το δείξω σπίτι, είναι πολύ ωραίο και βαλκάνιο. Πάμε στο επόμενο. Μιας και είμαστε κέντρο και δεν έχει και πολύ κόσμο επειδή είναι τα μετρό κλειστά, θέλω λίγο να περάσω από κάποια έτσι μαγαζάκια. Θέλω να περάσω έτσι από κάποια μαγαζάκια με έπιπλα που έχω δει. By the way, ρε μάγκες, ξέρετε τι, πολλές φορές πάω σε μαγαζιά και δεν σας λέω πού είναι και ποια είναι. Αυτό είναι για δύο λόγους. Ένας λόγος, κυρίως λόγος βασικά. Πολλές φορές εγώ μπορεί να πάρω κάτι δείχνοντας ένα μαγαζί το οποίο σας να σας αρέσει και 100 άτομα ας πούμε να θέλετε να αγοράσετε το ίδιο πράγμα. Και ο συγκεκριμένος μαγαζάτορας, επειδή μας βλέπει με μια κάμερα, νομίζω ότι είμαστε κακοί, αλλά μόνο κακοί που δεν είμαστε, καλό του κάνουμε. Οπότε νιώθω λίγο περίεργα να κάνω μια δωρεάν διαφήμιση σε ένα μαγαζί και αυτός να μην κοιτάει με αυτό το ύφος. Αυτό εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, από ό,τι είχαμε σε ένα εδώ τυχαίο που βρήκαμε, δεν σταματάμε όμως. Πάμε σε αυτό με τα έπιπλα που σας είπα. Λοιπόν, δυστυχώς ήταν όλα πολύ ακριβά εκεί. Τέλος πάντων, έχουμε βρεθεί στην Ερμού ξαφνικά. Πάμε μια food locker και τέτοια να τσεκάρουμε αν έχει κανένα DN σε έκπτωση. Και μετά πάμε να συνεχίσουμε την πορεία στα thrift stores. Έτσι, εγώ είμαι χαλαρός και δεν πρέπει. Φτάσαμε εδώ στα food locker για να δούμε αν έχει έτσι κανένα DN σε έκπτωση, κανένα τέκφλι σε έκπτωση. Με το καλημέρα βρήκα αυτά τα dunk. 20 ευρώ profit νομίζω το pair. Ωραίο colorway βασικά, clean. Ένα καπέλο που γαμάει. Είναι αυτό, το οποίο είναι Fear of God, Essential, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικο. Δηλαδή νομίζω έχει 60 ευρώ. Να δω, 61 ευρώ. Αλλά για snapback, δηλαδή αυτά που δεν έχουν πίσω να το ρυθμίζεις, γαμάει. Πόσο fire αυτό το γυναικείο, TN. Λίγο mauve, λίγο άσπρο, λίγο ροζ, το check εδώ. Γενικά τα γυναικεία ρε φίλε πράγματα, κάποιες φορές γαμάνε. Δηλαδή τα γυναικεία TN, τα colorways είναι πιο ωραία για μένα. Αυτό εδώ κάθεται. Και αυτό εδώ είναι recent colorway, αλλά not for me. Ρε φίλε, δεν μου πάρει πολύ. Βρήκαμε άλλο εδώ ένα τυχαία, μπήκαμε. Δεν ξέρω, καλό θα είναι το άτομο και έπιπλα εκεί. Είναι λίγο σχήμα πλέον. Τι είχε αυτό. Ωραίο τισερτάκι. Red girls and blue. Ωραία, θα πελτιστεί. Ε? Λοιπόν, κάναμε το διάλειμμα μας τώρα. Φάγαμε, κάτσαμε έτσι λίγο Starbucks, αράξαμε. Έχουμε δυστυχώς κάνει μόνο ένα κοπ μέχρι τώρα. Αλλά τώρα που πήραμε δυνάμεις, πάμε για ένα δυναμικό. Πάμε Ομόνια στη Βρωμιά που ξέρω 2-3 εκεί. Είναι βέβαια full τύχη αυτό. Θα δούμε. Έχουμε να πάμε εδώ σε ένα στο Μοναστηράκι. Και το τελευταίο, το καλύτερο, είναι ένα στο Αμπελόκηπους. Πάμε σε ρί. Μία ώρα μπαμ έτσι ντούκου να κάνουμε thrifting. Γιατί Big Bang Boy με μία τσάντα, φίλε, δεν λέει. Τι κάνεις με την Ελλάδα μας. Ω, κοντιζάς ρε, το Masterchef. Τον είδες, ε? Ναι. Μαλάκα βλέπεις τι προσωπικό της έχει Ομόνια. Α, καλές θα πει, δεν χαλάσει. Καλά.
Λοιπόν, βάλε μάσκα, ετοιμάσου για business. Oh, τι, το εδώ πώς... είναι τα υπρομιές, εδώ είναι. Εδώ μέσα έχω βρει θησαυρούς και θησαυρούς. Εδώ είναι με το κιλό γενικά. Εμπίλαμπο. Τζόρνταν τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί που εγώ έχω βρει πάρα πολύ καλά πράγματα. Απλά, επειδή θέλω να είμαι αληθινός, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κάτι. Βρήκα ένα Jordan, μια Jordan ζακέτα, η οποία γενικά μου φαίνεται full κομπλέ. Δεν θέλω να το ρισκάρω και να είναι fake. Βέβαια, το μάτι μου πήρε αυτή τη στιγμή κάτι. Oh, άλλα καλές, καρκάνι. Καλκανάι. Καλκανάι, τέτοιο φούτερ. Εκόπ. Μαλάκα. Ξέρεις τη μάρια. Όχι. Τυχερός λοιπόν, απογοητεύτηκα, αλλά βρήκα ένα Carl Canai footer για 6 ευρώ. Legit full το τσέκαρα και βρήκαμε και ένα παντελόνι τώρα Nike. Είχε γίνει εδώ μπροστά. Α, είναι Nike Gold. Not for me. Α, έχει ένα Columbia εδώ. Καλό και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ εδώ μάγκες έχω βρει, να ξέρετε, ένα Dickies παντελόνι για 2 ευρώ και τέτοιο. Anyway, πάμε, έχουμε και άλλη δουλειά. Πάμε να το πληρώσουμε και πάμε. Εδώ, Αθήνα βρωμιά. Κοπάρα με, πάμε στο δίπλα, στην άλλη βρωμιά. Μπαμ, κάπα. Φέρε πράγμα. Πολύ ωραίο, αλλά δεν μου κάνει. Και εδώ Burberry, εντάξει, αυτά ρε φίλε δεν είμαστε σίγουροι, οπότε δεν τα παίρνουμε. Αλλά για Nike και αυτά, έχω περάσει τόσο πολλά που ξέρω ποιο είναι και ποιο δεν είναι. Redberry, ωραίο. Πόλο. Πες μου λίγο, σε έχω φέρει εδώ, στη βρωμιά. Έχεις καλώσει μου φαίνεται φίλε. Εγώ εδώ μπαίνω, δίνω τα ζάρια, εσύ. Εσύ εδώ έχεις καλώσει φίλε. Πάμε να βρούμε τα ρούχα ρε. Εδώ φίλε μου, με τον 5. Που κάνεις ό,τι θες με τον 5 φίλε. Αυτό δεν μου κάνει σίγουρα. Τώρα στα γρήγορα έτσι μια μπαμ μπαμ. Σέριζε τα σύνη. Πολύ ωραία μάρκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά αυτό είναι πολύ παλιό και λίγο ταλαιπωρημένο, οπότε πας. Φύγαμε από θυσίο, φύγαμε και από Ομόνια. Έχω δύο σακούλες γεμάτες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Είδατε ότι μπορεί ξαφνικά να έχεις φάει 3 ώρες και να μην έχεις βρει τίποτα. 3 ώρες και 10 λεπτά να έχεις γεμίσει με 2 σακούλες. Έχει μείνει ένα τελευταίο το οποίο είναι στους Αμπελόκηπους. Θα το πάμε περπάτημα. Κάνα 20 λεπτό περπάτημα είναι anyway. Που εκεί είχα πάει και στο προηγούμενο βίντεο. Έχει έτσι λίγο πιο επιλεγμένα προϊόντα, λίγο πιο ακριβά. Αλλά κάτι θα τσιμπήσουμε και από εκεί και μετά πάμε σπίτι. Δείξε εδώ τις γειτονιές που είναι τα thrift. Αισθάνομαι απροάστια, ναι. Ναι, λογικά. Τέλος πάντων, τελευταίο thrift, μάγκες. Έχουμε περπατήσει πόση ώρα. 3 ώρες περπατάμε εδώ για τα thrift. Αλλά έτσι είναι το κέντρο, όταν δεν έχεις μηχανάκι και θες να έχεις μπέμπα. Μπάει εδώ όμως. Γεια σας. Γεια σας. Κάπα έξω. Εδώ έξω είναι και οι καλύτεροι άνθρωποι. Αφήνω λίγο τα πράγματά μου να ψωνίσουμε αυτή. Hollister. Θυμάμαι ότι παλιά που είχα έρθει είχε το σος. Αλλά το σώζ ρε φίλε ή το παίρνεις εξαφανίζεται. Να, the North Face. Απλά είναι λίγο λεωμένο. Kelly Hansen. Επίσης έτσι κάποια Adidas και αυτά. Απλά μάγεις να σας πω ότι παίζεις με τα Adidas. Υπάρχουν πάρα πολλά fake και γενικά π.χ. στα να ξέρω συγκεκριμένα να γνωρίζω τι είναι και τι δεν είναι. Αλλά στα Adidas είναι λίγο δύσκολο ρε φίλε, γιατί ποτέ δεν είχα έτσι πολλά Adidas ξέρω. Οπότε τα αποφεύγω. Pirex. Η μάρκα του Off-White, του Virgil Abloh πριν την κάνει Off-White. Εντάξει, τελειώσαμε από το thrifting. Έχουμε εδώ δύο σακούλες. Θα φάμε πίτσα. Πίτσα πεπερώνει, η καλύτερη πίτσα στον κόσμο. Και μετά σπίτι να σας τα δείξουμε αναλυτικά. Άντε, καλή μου όρεξη. Μην ξεχνάτε, έχω γενέθλια τώρα εγώ. Αυτό ήταν μάγκες, γυρίσαμε εδώ στο σπίτι. Πάω να σας δείξω τι αγόρασα από τα thrift stores. Το πρώτο πράγμα που αγόρασα είναι αυτό το Adidas Bayern Bouffant, το οποίο είναι μαύρο με κόκκινες γραμμές. Όσοι θυμάστε, στο προηγούμενο thrift video είχα βρει ένα αντίστοιχο Milan. Τώρα βρήκα το ίδιο σε Bayern. Το τσέκαρα και μέσα, εννοείται ότι είναι όλα αυθεντικά, δηλαδή το καταλαβαίνεις και από το zipper. Για να το βάλω. Νομίζω ότι μ' αρέσει, είναι βασικά το μόνο piece Adidas που έχω αυτή τη στιγμή. Σκάει και λίγο βαλκάνιο, δηλαδή έτσι μπουφανάκι. Μπράντα την τσάντα από πάνω, you know. Ωραίο το sky. Βάζει και την μπράντα από πάνω, ένα λακκό τσαντάκι. Σκάει και λίγο βαλκάνο, δηλαδή είναι αθλητικό, αλλά σκάει. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κοπ. Το πήρα 30 ευρώ. Resell πιστεύω έχει ένα 50. Μπορεί κάποια από αυτά σήμερα να τα βάλω στο Cloud Plug. Θα πάω να δείξω το επόμενο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα κλασικό pick-up, το οποίο αγόρασε είναι αυτή εδώ η Kappa
φόρμα. Είναι από τα γυναικεία βασικά, είναι ένα γυναικείο κομμάτι. Thrifted Kappa, αυτή έκανε 10 ευρώ. Ένα κλασικό piece, όπου πάλι ήταν πάρα πολύ διάσημο. Α, τώρα είδα ότι έχει ένα μαύρο και ένα λευκό. Αυτή έκανε 10 ευρώ, μπορώ να την πουλήσω άνετα 30 νομίζω. Γενικά πριν 2 χρόνια θυμάμαι ότι πουλάγα όπως τώρα πουλάω Nike γκάντια. Τότε πουλάγα full Kappa sets, ήταν πάρα πολύ hype. Επίσης πήρα 10 ευρώ επίσης αυτό εδώ το Nike Dry Fit, πως λέγεται. Όπου είναι, ξέρετε, με ραμμένο Nike. Έχει και εδώ ατλέτικο, τη γράφει. Είναι έτσι λίγο ποδοσφαιρικό, λίγο σε αυτό το στυλ της Paris Saint-Germain. Λίγο tracksuit, δηλαδή είναι mod, you know. Το πιο ακριβό pickup ήταν αυτή εδώ η ζακέτα, την οποία εντάξει με το που την είδα την πήρα κατευθείαν γιατί έψαχνα. Έκανε 35 αυτή και είναι η Nike κλασική, αλλά με τη μεγάλη λαιμόκοψη. Σηκώνεται, έχει και ωραίο zipper. Το δοκίμασα με αυτό το jean και με τα Black Air Force και μου άρεσε full. Αυτή εντάξει για να την πουλήσω νομίζω max να πηγαίνει 50 ευρώ, δηλαδή καινούργια έχει 60 ξέρω εγώ, αλλά και πάλι 35 από το 60 έχει διαφορά. Οπότε θα μπορώ να παραγγείλω και το παντελόνι, το matching από κάτω να είμαι κομπλέ. Αυτό ήταν και το αγαπημένο μου κομμάτι. Και ένα last minute πράγμα που είδα, το οποίο έχει full resell, δηλαδή θα βγάλω το μεγαλύτερο profit. Carl Kanai hoodie με ραμμένο logo Carl και από κάτω λάστιχο Carl Kanai. Για όσους δεν ξέρετε, η Carl Kanai είναι μια σε εισαγωγικά vintage, ένα brand το οποίο φοριόταν πάρα πολύ στα 90s. Ο Tupac έχει κάνει, ας πούμε, βίντεο κλιπ που φοράει set Carl Kanai, ο Biggie, όλοι αυτοί. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει εμφανιστεί αρκετά στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν θυμάστε, την πρώτη καραντίνα φορούσα full τις μπλούζες. Αυτό το βρήκα 6 ευρώ και άνετα πιστεύω πάει 40 ή 35 εκεί. Οπότε 30 ευρώ profit is από αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Αυτά ψώνισα σήμερα. Όπως είδατε, βρήκαμε αυτά τα πράγματα από τα thrifts. Είναι μια εβδομάδα πλην το Black Friday τώρα που γυρνάω το βίντεο. Δεν βρήκα πάρα πολλές εκπτώσεις στην Ερμού. Σίγουρα όσο περνάνε οι μέρες και σίγουρα τώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο θα υπάρχουν εκπτώσεις. Εγώ σας είπα τι βρήκα. Αυτά. Μην ξεχνάτε ότι η Humble έχει εκπτώσεις σε όλα τις τα ρούχα και με τον κωδικό Cavalos5 παίρνετε συν 5 ευρώ έκπτωση σε ό,τι αγοράσετε πάνω στην έκπτωση που έχει για τη νέα σεζόν. Κάντε ένα like στο βίντεο γιατί με βοηθάει και είναι δωρεάν. Ένα subscribe. Να φτάσουμε τους 100 κάπα και follow στο Instagram για περισσότερο υλικό από μένα. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε και το φετινό thrift shop. Τι έγινε, ελπίζω να σας άρεσε και το φετινό thrift shop βίντεο. Τα λέμε πάλι σε 2 χρόνια. Γεια σας.